Τσίπρα, πάμε πρώτα να παρακολουθήσουμε το χαρακτηριστικό διάλογο και αμέσως μετά μας δίνεις το ρεπορτάζ. Θα πυκνώσω ο χρόνος. Νομίζω διεξήχθη μια εκλογική αναμέτρηση σε συνθήκες πολιτικού πολιτισμού. Αυτό βοήθησε να είναι πολιτική αρχική. Και νομίζω ότι δόθηκε η δυνατότητα στον ελληνικό λαό να βγάλει τα συμπεράσματά του και να πάρει τα δικά του. Κάποιο χθεσινό αποτέλεσμα, το γνωρίζετε, φαντάζομαι είχε τη δυνατότητα να λάβετε γνώση και από το Υπουργό των Εσωτερικών και από την Πρόεδρο της Βουλής. Υπήρξε η επικοινωνία μου με τον Πρόεδρο των Εκκλησιαστικών Ελλήνων, ο οποίος δήλωσε σε μένα αλλά και δημοσίως ότι θα στηρίξει την προσπάθεια να δημιουργηθεί από την νέα κυβέρνηση ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και στις ανεξάρτητες Έλληνες. Θα λάβει ψήφος και σύνδεσης από την κοινωνική εβδομάδα της κοινωνικής του κύριε Πρόεδρε, τονώ ότι υπάρχει διαδηλωμένη υποσχεία για να προχωρήσουμε στο σημαντικό κύριο. Κύριε Πρόεδρε, σωστά επισημάνατε πριν το κλίμα με το οποίο διεξήχθη η εκλογική αναμέτρηση. Αποδεικνύουμε στους Έλληνες ότι μπορεί να περνάμε πολλά. Μια βαθιά κρίση. Οικονομική, κοινωνική, στην οποία προστίθηκε και το εξωτερικό. Αλλά η ποιότητα της δημοκρατίας μας όχι μόνο δεν φύγεται, αλλά βελτιώνεται. Και όπως τονίσατε, αυτό είναι θέμα και δικής κοινωνίας και όλων των πολιτικών αρχηγών που έλαβαν μέρος σε αυτή την εκλογική μάχη. Είναι παρήγορο ιδίων για την εικόνα που δίνουμε όλοι στον ελληνικό λαό. Κατά τα λοιπά, με βάση την δύναμη των κομμάτων στη Βουλή, η οποία προέκυψε από τις εκλογές της 20ης Ιανουαρίου, όπως είδε με αυτή μου ανακοινώθηκε από την πρόεδρο της Βουλής, και σύμφωνα με τις επιμέρους δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών των κομμάτων αυτών, είτε ούτε του πρόεδρου να εξάρτητα με δίνουν κύριο Καμένη. Δεν υπάρχει λόγος να δοθεί απλό και ερευνητική εντολή. Συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 17 του Συντάγματος, ώστε να σας παρασυρθεί ευθέως εντολή σχηματισμού κυβέρνηση, την οποία και σας παρέχω και σας προτείνω, μια δεν έχετε αντίληψη, γιατί δεν υπάρχει ζήτημα με κάτι άλλο χρόνο, να γίνει η ορκομοσία σας σήμερα το βράδυ στις 8 και η ορκομοσία της κυβέρνησής σας το χρόνο που θα μου προτείνετε εσείς ανάλογα με τις εργασίες που δεν αυτοδοθεί. Είμαι σύμφωνος κύριε Πρόεδρε. Θέλω την ευκαιρία να σας ευχαριστήσω διότι αυτό το διάστημα και εσείς αλλά και η Κυριακή Πρωθυπουργός είχατε τη βαριά ευθύνη του συντονισμού των προσπαθειών της υπερηφανής κυβέρνησης που είχε όμως ένα πολύ σημαντικό φόρτο να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες εξελίξεις στο προσφυγικό ζήτημα. Γνωρίζετε ότι υπάρχει η έκτακτη σύνοδος κορυφής την οποία και εσείς είχατε ζητήσει μετάβλος της Βρυξέλλες. Ως εκ τούτου θεωρώ σκόπιμο να υπάρχει η δυνατότητα της ορκομοσίας σήμερα και μέχρι Τετάρτη το πρωί και της κυβερνήσεως, διότι θα πρέπει την Τετάρτη το μεσημέρι το αργότερο να αναχωρήσουμε τις Βρυξέλλες σε αυτή την κρίσιμη σύνοδο, όπου προσδοκούμε πολλά. Θα εκπροσωπήσω και τον Κύπριο Πρόεδρο, αφού ότι ο ίδιος δεν μπορεί να παραστεί. Αλλά νομίζω ότι πλέον υπάρχουν δυνατότητες η Ευρώπη να συνειδητοποιήσει τη μεγάλη ευθύνη που έχει σε ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να βαραίνει μονάχα τις χώρες της περιοχής. Και δίνει την ευκαιρία, μακάρι να μην είχε δοθεί,
Αλλά δείχνει η ευκαιρία όμως και προσοχή κρίση για να αντιληφθούν όλοι μας, και ιδίως οι Εθνεί, ότι το κέντρο βάρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωζώνης, είναι ο άνθρωπος. Το νόμισμα στην οικονομία είναι για να υπηρετούν τον άνθρωπο. Τώρα το αντιλαμβανόμαστε όλοι και νομίζω ότι θα έρθουμε τέτοιες περιστάσεις. Καλή επιτυχία και σε αυτήν την αποστολή. Είμαι βέβαιος που θα μεταφέρει τις θέσεις της Ελλάδας όπως ταιριάζει στη δημοκρατία μας και τον πολιτισμό μας. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, Χρήσα Ρουμελιώτη, παρακολουθήσαμε τι έγινε πριν από ελάχιστα.